πραγματικά θέλουμε να δώσουμε ως σχέδιο την βαρύτητα στη σημερινή ημερίδα που τις αρμόζει, που είναι τα οικονομικά των ελληνικών δήμων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και φυσικά καλεσμένος μας κύριε Πρόεδρε είναι ο κύριος Βαλιέ. 100, η χρηματοδότηση τα τελευταία 5 χρόνια έπαψε να υπάρχει. Το ίδιο συνέβη και με την φοροδοτική ικανότητα των οικοκυριών και επιχειρήσεων στα χρόνια της κρίσης. Γεγονός που υποχρέωσε τη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων να μειώσουν κατακόρυφα τα ανταποδοτικά τέλη που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων μας. Στο ίδιο διάστημα, δεκάδες νέες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν από άλλους θεσμούς εξουσίας προς τους Δήμους χωρίς να συνοδεύονται, όπως είναι γνωστόν, από τους αντίστοιχους σπόρους αλλά και το αντίστοιχο έμψυχο δυναμικό. Επιπλέον, αναγκαστήκαμε στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου μας να υποκαταστήσουμε το κράτος και να στηρίξουμε στην καθημερινότητά μας εκατοντάδες συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, παρέχοντάς τους με τα δικά μας μέσα και πόρους ένα ζεστό πιάτο φαγητό, μέχρι και το φάρμακο που χρειάζεται, αλλά και δεν είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν. Και όλα αυτά τα πετύχαμε χωρίς να δημιουργήσουμε νέα χρέη και ελλείμματα. Πρέπει να αναφέρουμε διαρκώς και να το αναφέρουμε συνεχώς, γιατί κάποιοι σκόπιμα το ξεχνούν ή το υποβαθμίζουν, όταν ο Δήμος και η Δήμη είναι ο θεσμός του κράτους που έχει συμβάλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια περιορισμού των δημοσίων δαπανών. Η συμβολή της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στην επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου για δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν και είναι καθοριστική. Η ΟΤΑ είναι αυτοί που σήκωσαν και εξακολουθούν να σηκώνουν και σήμερα το κύριο βάρος της επίτευξης του εθνικού στόχου για δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος. Και το κάνουμε αυτό όταν την ίδια ώρα οι υπόλοιποι φορείς της κεντρικής εξουσίας και κυβέρνησης εξακολουθούν να παράγουν μεγάλα ελλείμματα. Οι Δήμοι μας είναι αυτοί που έχουν αναγκαστεί τα τελευταία χρόνια να λειτουργούν κρίσιμες για την καθημερινότητα των πολιτών υπηρεσίες, με 40 και 30% λιγότερο προσωπικό, όταν άλλοι φορεί του κράτους, ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν να βάζουν από το παράθυρο προσωπικό για να ικανοποιηθούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Σήμερα υπάρχουν μικροί, νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι και το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί τους επισκεπτόμαστε σχεδόν κάθε εβδομάδα και από έναν, που δεν μπορούν ουσιαστικά να λειτουργήσουν επειδή δεν έχουν προσωπικό. Και αντί σε αυτούς τους δήμους η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα να προσλάβουν έστω ελάχιστο προσωπικό που χρειάζεται για τη στοιχειώδη έστω λειτουργία των υπηρεσιών τους, για την ανάπτυξή τους, όχι μόνο τους το απαγορεύει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αλλά στέλνει έμεσα και μήνυμα αδιαφορίας για τα προβλήματά τους, αφού επιτρέπει πρόσληψη προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Για την πολιτεία είναι προφανές ότι πιο σημαντικό είναι να αποκατασταθούν κάποιοι κλάδοι, όπως ήταν προσφάτως του Υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα, από να τοποθετηθούν γιατροί που είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσουν υποτοπιδώς οι δομές υγείας των νησιών στις άγονες γραμμές. Αυτό δεν είναι πρόβλημα των γιατρών. Είναι πρόβλημα του κράτους να το λύσει και πρέπει να το λύσει. Ακόμα όμως και σε αυτό το εχθρικό για την αυτοδιοίκηση περιβάλλον, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού απέδειξε τις ικανότητές της. Απέδειξε ότι δεν φοβάται να αναλάβει ευθύνες. Απέδειξε την αποτελεσματικότητά της. Σήκωσε στις πλάτες της το κοινωνικό κράτος που κατέρεε. Παρά τις δραματικές μειώσεις των εσόδων της, προσφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό πλεόνασμα. Σε ένα κράτος υπερχρεωμένο, οι Δήμοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, που δεν ξεπερνά το 5% των συναδέλφων μας στο σύνολό τους, έχουν καταφέρει να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους. Η ελληνική Δήμη, σε σχέση ακόμα και με τους Δήμους της υπόλοιπης Ευρώπης, είναι η λιγότερη χρεωμένη Δήμη. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να το λέμε. Γεγονός που αποδεικνύει
ότι ακόμα και σε περίοδο κρίσης μπορούμε να είμαστε και ευέλικτοι και αποτελεσματικοί, αλλά πάνω απ' όλα υπεύθυνοι. Η βαριά αίσθηση ευθύνης διακατέχει όλους τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και των αρμοδιοτήτων από το Σύνταγμα όλες τις ευθύνες που μας αναλογούν για να γίνουν πράξεις οι αναγκαίες για τον εξυγχρονισμό της χώρας μας με τα ρυθμίσεις. Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και θέλει και μπορεί να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της πρατρίδας μας. Αρκεί οι μεταρρυθμίσεις αυτές να είναι στοχευμένες και όχι αποσπασματικές, κοινωνικά δίκαιες για να υπηρετούν ένα ολοκληρωμένο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τις μεταρρυθμίσεις δεν μπορεί να τις κάνει η αυτοδιοίκηση, γιατί δεν έχει νομοθετική εξουσία. Η κεντρική εξουσία μπορεί να τις κάνει, αρκεί να το θέλει, αρκεί να έχει οριμάσει μέσα της η διάθεση αυτή. Στο νέο εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο ρόλος των Δήμων πρέπει να είναι καθοριστικός. Δεν μπορεί να υπάρξει εθνική ανάπτυξη χωρίς τοπική ανάπτυξη. Και αυτό οφείλει να το αναγνωρίσει πρώτα απ' όλους η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, η οποία οφείλει να σχεδιάσει με βάση αυτό τον κανόνα, όπως γίνεται σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Σε αυτή την προσπάθεια οι Δήμοι θα συμβάλλουν δημιουργικά. Θα επιλέξουμε τον δρόμο της ευθύνης και όχι της ευκολίας. Δεν θα αρκεστούμε σε ό,τι γινόταν μέχρι πρότινος, στην εύκολη λύση κάποιων γενικόλογων δημιουργικών ασαφιών, όπως είναι της μόδας τελευταία διακηρύξεων. Η ΚΕΔΕ βρίσκεται εδώ και συμμετέχει στο νέο εθνικό σχεδιασμό με ολοκληρωμένες προτάσεις, χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος. Η πρότασή μας να διεκδικήσουμε από την κεντρική εξουσία δημοσιονομική αποκέντρωση είναι μια πρόταση ευθύνης. Η δημοσιονομική αποκέντρωση αποτελεί για μας βασικό πυλώνα της νέας στρατηγικής στα οικονομικά των Δήμων. Πιστεύουμε σε αυτήν γιατί θεωρούμε ότι αν υιοθετηθεί τελικά από την νομοθετική εξουσία θα έχει πολλαπλά ωφέλη για όλους και βεβαίως για τη χώρα μας. Και πρώτα απ' όλα για τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Με τη δημοσιονομική αποκέντρωση κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Το κράτος καταρχήν δεν θα είναι αναγκασμένο συνέχεια να διαχειρίζεται τα διαρκή αιτήματα των φορέων της αυτοδιοίκησης για όλο και μεγαλύτερες επιχορηγήσεις. Θα κοπεί με τον τρόπο αυτό και ο ομφάλιος λόρος μιας ιδιότυπης συναλλαγής μεταξύ της κεντρικής εξουσίας και της αυτοδιοίκησης που καθιστά τη χρηματοδότηση των Δήμων όμοιρο των καλών σχέσεων των εκάστοτε δημάρχων με την εκάστοτε κυβέρνηση. Η διακοπή της σχέσης εξάρτησης της οικονομικής επιβίωσης των Δήμων από τις διαθώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης μόνο όφελος θα έχει για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αποκέντρωση εξουσιών από τη μία και από την άλλη να εξαρτώνται τα έσοδα των Δήμων από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Αν είναι ξεκάθαρο ποιος εισπράττει και τι, για ποιο λόγο, αυτό θα συμβάλλει καταρχήν στην ενίσχυση της διασφάνειας του φορολογικού συστήματος. Δεν θα μπορεί καταρχήν το κράτος να αυξάνει κατά το δοκούν τη φορολογία πολιτών και επιχειρήσεων ανάλογα με τις ανάγκες και τις διαθέσεις του και να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν τι κάνει τα χρήματά μας. Και δεν μπορεί το κράτος να αυξάνει παραδείγματος χάρη το ΦΠΑ, βέβαια τώρα έχουμε μπερδευτεί και με την επιβολή άλλων διαθέσεων έξω από την κεντρική εξουσία και να δοσμοδοθεί ότι δήθεν ένα σημαντικό κομμάτι από τα χρήματα που εισπράττει από την πηγή αυτή θα πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση, αλλά τελικά ποτέ να μην τις αποδίδει τα χρήματα που το ίδιο το κράτος έχει θεσμοθετήσει. Δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτό οι φορολογούμενοι να μην γνωρίζουν τελικά πού πάνε τα χρήματα που πληρώνουν. Να ένας λόγος που δεν υπάρχει φορολογική συνείδηση, γιατί δεν γνωρίζει
ότι αυτός ο φόρος αποδίδει ακριβώς εκεί το οποίο θα το δει στο άμεσο καθημερινό μέλλον. Γεγονός που καθιστά δηλαδή τη φορολογία άδικη και αναποτελεσματική, και αυτό δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Αν είχαν οι Δήμοι, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τη θεσμική δυνατότητα να επιβάλλουν αυτή φορολογία, όπως γίνεται σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, για να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία τους και τις υπηρεσίες που θα παρήκαν, τότε είναι σίγουρο ότι οι φόροι θα ήταν χαμηλότεροι, αφού κανείς Δήμος δεν θα ήθελε να πάρει το πολιτικό κόστος επιβολής υψηλής φορολογίας. Αλλά και οι φόροι που θα εισπράττονταν θα πήγαιναν για έργα και υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να παρεμβαίνει το κράτος και κυρίως έχοντας οι πολίτες τη δυνατότητα να διαπιστώνουν καθημερινά που πάνε τα χρήματα που πληρώνουν. Παράλληλα, οι δημότες, όταν γνωρίζουν ότι κάθε αίτημά τους, λογικό ή λιγότερο λογικό, θα χρηματοδοτηθεί τουλάχιστον κατά ένα ποσοστό από την ίδια την τσέπη τους, θα συμπεριφέρονται, όπως είπα και πριν, πολύ πιο υπεύθυνα ως προς τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά τους. Και το ίδιο θα αναγκαστεί να πράξει και το ίδιο το πολιτικό σύστημα που μέχρι σήμερα έχει μάθει να τάζει λαγούς με πετραχίλια, χωρίς να λέει φυσικά ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό στο τέλος. Η χρηματοδότηση από τα ίδια τα έσοδα είναι βέβαιο ότι προκαλεί καλύτερο και ουσιαστικότερο έλεγχο, όπως επίσης παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικών αξιολογήσεων εκ μέρους των πολιτών. Η δημοσιονομική αποκέντρωση λοιπόν μπορεί να αποτελέσει παράγοντα εξυγείασης του οικονομικού μοντέλου λειτουργίας, όχι μόνο των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, αλλά και του ίδιου του κράτους. Να αποτελέσει ανάκομα στο λαϊκισμό που τόσο ακριβά έχουμε πληρώσει ως χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Γι' αυτό βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Η πρόταση για δημοσιονομική αποκέντρωση δεν αποτελεί μια μονοδιάστατη πολιτική. Συγκροτείται από ένα ομοιογενές σύνολο οικονομικών πολιτικών που σε τοπικό επίπεδο διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική. Πυλώνες αυτής της πολιτικής είναι η μεταφορά του φόρου ακίνητης περιουσίας στους Δήμους, η στήριξη των τοπικών τουριστικών υποδομών, η εξυγείαση του τοπικού φορολογικού συστήματος, η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και ίσπραξης των ίδιων εσόδων των Δήμων, ώστε να απεμπλακούμε από το τοξικό ιστό της ΔΕΗ, η οποία παρακρατά μέχρι στιγμής το 2% των εσόδων μας και είναι ένα ζητούμενο το οποίο η ΚΕΔΕ θα δει στο άμεσο μέλλον. Η δημιουργία εναλλακτικών αναπτυξιακών χρηματοδοτικών πόρων, όπως για παράδειγμα η θεσμοθετημένη συμμετοχή των Δήμων τόσο στο νέο ΕΣΠΑ όσο και στο πακέτο Juncker. Πρέπει να σας πω ότι ζητήσαμε επίσημα από τον κύριο Juncker στο 35 δις που είναι το λεγόμενο πακέτο μέχρι το 2020 το 10% να αποδοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η δυνατότητα προσφυγής των ελληνικών Δήμων στην ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά, η μόνιμη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπερχρεωμένοι Δήμοι. Για όλα τα παραπάνω θέματα θα αναφερθεί στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, είμαι σίγουρος, της ΚΕΔΕ, ο κύριος Αλέξανδρος Καστρινός, ενώ θα έχουμε και την ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί στα τραπέζια με υψηλούς καλεσμένους που ακολουθούν πάρα πολύ διευκρινιστικές απόψεις. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ εν συντομία σε τρεις μόνο περιπτώσεις, με σκοπό να καταδείξω τη σύνδεση που προτείνουμε με την ανάπτυξη. Το ότι ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος λέγανε ότι θα καταργηθεί και ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν καταργείται, είναι ένας οριζόντιος και άδικος φόρος. Όλοι το αναγνωρίζουμε, όλοι το έχουμε πει. Δεν είναι άστοχο που ο ελληνικός λαός τον ονόμασε χαράτσι. Είναι εύλογο το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν το χαράτσι να μετατραπεί σε ένα αναπτυξιακό και δίκαιο φόρο αφού δεν καταργείται? Με ένα και μόνο τρόπο. Επιστρέφοντας στην ίδια την κοινωνία. Αν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων των Δήμων. Τα έργα των Δήμων, κυρίως έργα πολεοδομικών υποδομών, επενεργούν θετικά στην αξία των ακινήτων.
Μπορεί να υπάρξει δηλαδή από τις παρεμβάσεις του Δήμου ένα σημαντικό όφελος των ιδιοκτητών ακινήτων που πληρώνουν αυτό το φόρο. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται από χαράτσι που πηγαίνει να πληρωθούν οφειλές στους δανειστές σε χρηματοδοτικό εργαλείο για να χρηματοδοτηθούν οι τοπικές δημόσιες δαπάνες. Με αυτόν τον απλό τρόπο, που δεν τον ανακαλύψαμε εμείς φυσικά, αλλά εφαρμόζεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά με διαφορετικά κριτήρια, το έσοδα του φόρου ακίνητης περιουσίας δεν πάνε στη μαύρη τρύπα του χρέους, αλλά χρηματοδοτούν την ανάπτυξη και κυρίως μοχλεύουν πόρους από τον ιδιωτικό τομέα. Από το Δήμο έρχονται και στο Δήμο πηγαίνουν. Είναι ακριβώς αυτό που δεν έγινε με το πράσινο ταμείο που παίρνει την δυνατότητα της αδειοδότησης ουσιαστικά των ημιπαίθριων παράνομων χώρων και τελικά δεν πηγαίνουν στους Δήμους αλλά πηγαίνουν σε αλλότερες υποχρεώσεις. Μεγάλη συζήτηση γίνεται επίσης για την αύξηση των ΦΠΑ των ξενοδοχείων. Σίγουρα δημιουργεί προβλήματα ανταγωνιστικότητος η επιβολή αυξημένων συντελεστών στο ΦΠΑ. Γι' αυτό το λόγο και η ΚΕΔ είχε πει ότι δεν μπορεί ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία της Τουρκίας να είναι 6% και εδώ να το πάμε 23%, γιατί ουσιαστικά θα μειωθεί ο όγκος της φορολογητέας ύλης, δηλαδή των τουριστών που θα επισκεφτούν τα εν λόγω νησιά. Όμως εφόσον δεν επιτευχθεί η επιβολή τους, πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα που θα εισπραχθούν. Προτείνουμε κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα αποδεχτούν με χαρά και επιχειρηματίες του τουρισμού, ένα μέρος ή και το σύνολο της αύξησης που θα επιβληθεί να κατευθυνθεί μέσω των ΚΑΠ στους στηριστικούς δήμους και να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά τοπικές τουριστικές αναπτυξιακές υποδομές. Ούτως ή άλλως οι ΚΑΠ συμμετέχουν και σήμερα στα φορολογικά έσοδα των ΦΠΑ. Με τον τρόπο όμως που προτείνουμε, η φορολογική πολιτική μπορεί να καταστεί εργαλείο τοπικής ανάπτυξης και τα χρήματα που θα κληθούν να πληρώσουν μέσω της φορολογίας οι τουριστικές επιχειρήσεις σε πρώτη φάση να επιστρέψουν πίσω στις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις μέσα από τη βελτίωση των τουριστικών υποδομών και την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Υπάρχει βέβαια ένα μεγάλο ζήτημα. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που πάνω από το 70% της φορολογητέας ύλης εισπράττεται στα δύο μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς ανεδιονομητική μηχανισμό, πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μικροί δήμοι της περιφερίας στη λειτουργία τους, ποιους θα φορολογούν οι ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι, αφού είναι μικρός ο πληθυσμός, πώς θα αμβλύνονται χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις οι ανισότητες στις φορολογικές δυνατότητες των Δήμων. Εμείς πιστεύουμε σε ένα μοντέλο που θα προβλέπει την ύπαρξη ενός ισχυρού αναδιανομητικού μηχανισμού που θα αμβλύνει τις δημοσιονομικές ανισότητες μεταξύ των Δήμων και θα επιτρέπει στους φτωχούς Δήμους να προσφέρουν την ίδια ποιότητα έργων και υπηρεσιών σε σχέση με τους πλούσιους Δήμους. Αυτός ο αναδιανομητικός μηχανισμός μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ, τους νέους πόρους από το ΕΣΠΑ, το νέο πακέτο Juncker, όπου προτείνουμε την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του αιτήματος της ΚΕΔΕ, όπως είπα πριν, για το 10%, που θα πηγαίνει αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση τοπικών επενδύσεων και δαπανών. Υπάρχουν τρόποι να χρηματοδοτηθεί αυτός ο αναδιανομητικός μηχανισμός. Αυτό που χρειάζεται είναι η βούληση της κεντρικής εξουσίας να προχωρήσει σε μια ουσιαστική δημοσιονομική αποκέντρωση. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ως αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είναι αυτός που αφορά την ίσπραξη των ανταποδοτικών τελών. Μιλώ για το ζήτημα που υπάρχει με τη ΔΕΗ, τη δυναμία μας ουσιαστικά να αναλάβουμε μόνοι μας να εισπράττουμε τα χρήματά μας, με την υποχρέωσή μας να πληρώνουμε προμήθειες ύψους, όπως είπα και πριν, 2%, ποσό τεράστιο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Είναι μεγάλη ανάγκη να αποκλωβιστούμε από το βραχνά της ΔΕΗ. Θα πρέπει άμεσα
να ετοιμάσουμε τους δικούς μας εισπρακτικούς και ελεκτικούς μηχανισμούς. Θέλει δουλειά, θέλει συζήτηση. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι καταρχήν να μην εξασφαλίσει η πολιτεία το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο. Αυτό πρέπει να κάνει. Στη συνέχεια, με επιστημονική υποστήριξη της ΚΕΔΕ, με ισχυρές διαδημοτικές συνεργασίες και αξιοποιώντας εμπειρίες και καλές πρακτικές ευρωπαϊκών και ελληνικών δήμων, θα μπορέσουμε σύντομα, νομίζω, να έχουμε πλήρη έλεγχο, γνώση και κυρίως αποτελεσματική διαχείριση των ίδιων των εσόδων μας. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω καλά ότι σήμερα ανοίγω ζητήματα που θα προκαλέσουν ή έχουν προκαλέσει ήδη πολλά σχόλια. Κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι πίσω από τις προτάσεις αυτές τις οποίες κάνουμε κρύβεται η πρόθεση να επιβληθούν νέοι φόροι στους πολίτες. Σπεύδω λοιπόν να ξεκαθαρίσω. Η πρόθεσή μας είναι να μειωθούν οι φόροι που επιβάλλονται σήμερα στους πολίτες και τα νοικοκυριά και να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια για το πού κατευθύνονται οι φόροι που πληρώνουμε. Αυτό που θέλουμε οι Δήμοι είναι λιγότεροι φόροι, μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείρισή τους, μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των χρημάτων που πληρώνουμε, περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες μας. Η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει δημοσιονομική αποκέντρωση, χωρίς όμως νέες επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Η θέση μας είναι επεξεργασμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε έναν ουσιαστικό, ψύχρεμο και βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα διάλογο για το θέμα αυτό. Με τη διοργάνωση σημερινής ημερίδας αποδεικνύουμε την απόφασή μας να αναλάβουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν αφενός την αναβάθμιση του θεσμού που υπηρετούμε, αφετέρου την υιοθέτηση πολιτικών που θα δίνουν λύσεις σε ζητήματα όπως η ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας των ελληνικών δήμων, την ισότιμη συμμετοχή μας στους πόρους του νέου ΕΣΠΑ και των άλλων ευρωπαϊκών ταμείων, στη διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση λειτουργίας των κοινωνικών δομών των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, μέσω των οποίων ενισχύεται η κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή των τοπικών μας κοινωνιών, την ισότιμη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των Δήμων στην ολοκλήρωση του νέου εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και τέλος στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και των καλών πρακτικών στις οποίες επιθυμούμε να ενσωματώσουμε στο δικό μας μοντέλο λειτουργίας. Παράλληλα, ενισχύουμε τις διεθνείς μας συνεργασίες και αναβαθμίζουμε τη θέση και το ρόλο της ελληνικής αυτοδιοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το δικό μας όραμα δεν είναι μια Ευρώπη που το μόνο που ενώνει τους λαούς είναι ένα κοινό νόμισμα. Για μας η Ευρώπη είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ περισσότερο. Η δύναμη της Ευρώπης είναι η λαή της, είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμός της, είναι οι αξίες της. Ως ΚΕΔΕ επιδιώκουμε να συμμετέχουμε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή προσπάθεια που θα θέτει ως στόχο την περαιτέρω πολιτική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεκδικούμε τη συμμετοχή μας με πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού, πανευρωπαϊκού, αυτοδιοικητικού κινήματος που θα συμβάλλει στη μετεξέλιξη της Ευρώπης και στην αλλαγή των πολιτικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο. Σε ένα πανευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό κίνημα που μέσα από τη συνεργασία των ευρωπαϊκών δήμων και τοπικών μας κοινωνιών θα αναδείξουμε ξανά την Ευρώπη της δημοκρατίας, της ισόρροπης ανάπτυξης, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής και χωρικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας, χωρίς λαϊκισμό, με ρεαλισμό, αγαπώντας την πατρίδα μας, αλλά αγαπώντας και την Ένωση της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Πατούλη, που πραγματικά για μια ακόμα φορά έβαλε ψηλά τον πήχη της αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας θέματα για συζήτηση. Και φυσικά η παρουσία εδώ του Γενικού Γραμματέα του CMR, του κ. Βαλιέρ, έχει να συμπληρώσει, γιατί πραγματικά θα παρουσιάσει σε λίγο που θα αφήσει το βήμα την μελέτη για την αυτοδιοίκηση, τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, ώστε και εμείς να δούμε αυτό που όλοι λέμε να γίνουμε Ευρώπη τελικά τι ισχύει.
Κύριε Βαλιέρη Σουδήμα. Good morning, everyone. Sorry not to speak Greek. First of all, let me congratulate KEDE and its president for this initiative of bringing us together here to exchange on Greek local finances and have an overview of what the situation is now. Saying that, I'm also thinking of what's happening in Brussels at the moment with the discussions between European Union, IMF and the Greek government. The news seem to be optimistic, but we are like the ancient Greeks waiting for the pity, so we will see what happens. But there is one thing that we are sure of, and we share that very much with the president and the board of KEDE, is that there will not be any development for Greece if there is no local development. This is something that we see everywhere in Europe and even further in the world. If you want to develop a country nowadays, this was maybe not true some years ago, but in the modern world, development comes from the bottom. Η ανάπτυξη προέρχεται από τη βάση, από τους δήμους, από την ικανότητά τους, τη δυνατότητά τους να δώσουν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για να αναπτύξει δραστηριότητές του και για να δημιουργηθεί οικονομική άνθηση από την βάση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό όταν βλέπουμε την κατάσταση στην Ελλάδα, διότι αυτή η χώρα είναι ακόμη πολύ κεντροποιημένη. Τα πάντα ελέγχονται και αποφασίζονται την κεντρική κυβέρνηση, τουλάχιστον πολλά πράγματα, πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες. Και αυτό προέκυψε σαφώς εξετάζοντας την κατάσταση και βλέποντας πώς μπορούμε να υποστηριχθούμε. Και όταν η ΚΕΔΕ με ρώτησε αν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο είδους στοιχεία για το θέμα αυτό, φυσικά, με μεγάλη μας χαρά, αναλάβαμε την δέσμευση. Και θα σας πω και μια σύντομη ιστορία για το τι... Τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες, οι Ευρωπαίοι λαοί. Μια μέρα με πήραν τηλέφωνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα πω ποιος, και μου είπε, κάτι παράξενο ξέρεις, είδα ότι σε χώρες όπου η αποκέντρωση είναι οργανωμένη και όπου η δημοσιονομική αποκέντρωση είναι σε ψηλό επίπεδο, η οικονομική ανάπτυξη τα πάει πολύ καλά. Πώς γίνεται αυτό? Του λέω, μα βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο λέμε εδώ και πολλά χρόνια στη CEMR, ότι η δημοσιονομική, δηλαδή η αποκέντρωση και η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης των δήμων υποστηρίζει τη γενική ανάπτυξη μιας χώρας. Και μάλιστα, όταν δούμε ποιες χώρες είναι πιο επιτυχημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε ότι με μεγάλη διαφορά βεβαίως είναι οι χώρες που είναι αποκεντρωμένες. Αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολο, περίπλοκο μάλλον, να το αποδείξουμε ποια είναι η σύνδεση δηλαδή μεταξύ αυτών των δύο πραγματικότητων στοιχείων και γεγονότων. Κάτι όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι η ενδυνάμωση υπεύθυνων ανθρώπων και την ανάληψη ευθύνης για τη χάραξη πολιτικής. Εάν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για τις δικές της πολιτικές, αν έχει τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής των πολιτικών της, αν η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για τους πόρους της, τότε αποδίδει πάρα πολύ καλά. Το κάνει φιδωλά, χρησιμοποιώντας τα χρήματα επαρκώς και όχι όπως πολλοί πιστεύουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε κάθε χώρα. Οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι κεντρικές διοικήσεις έχουν μια τάση να πιστεύουν ότι εμείς ως τοπικοί ηγέτες δεν μπορούμε να αποδοθούμε σωστά ή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά τις δαπάνες μας. Όμως όλες οι μελέτες παντού δείχνουν το ακριβώς το αντίθετο. Αν είσαι υπεύθυνος για το δικό σου προϋπολογισμό και για την υλοποίηση των
πολιτικών σου, τότε είσαι πιο υπεύθυνος από ότι αν παίρνεις επιδοτήσεις ή μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό ή κάποιος άλλος σου δίνει χρήματα. Αυτό είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Τώρα, θα ήθελα να σας δείξω τι κάναμε. Δεν είναι μια εμπριθή μελέτη γιατί ήταν περιορισμένο το χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά δίνει μια καλή άποψη για το πώς έχουν τα πράγματα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Και αυτό ήταν και η βασική ιδέα, ώστε να μπορέσετε και εσείς να υποστηρίξετε τους δικούς σας ισχυρισμούς έναντι της κεντρικής κυβέρνησης. Καταρχάς λοιπόν, έχουμε μια σύντομη παρουσίαση των δεδομένων για την Ελλάδα. Έπειτα θα δούμε την εδαφική αναδιοργάνωση η οποία επετεύχθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης, νομίζω το 2011, αν δεν θυμάμαι καλά. Μετά θα δούμε τα έσοδα του σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, τους τοπικούς φόρους στην Ευρώπη, τις άμεσες επενδύσεις του δημόσιου τομέα και του εθνικού τομέα και το χρέος του εθνικού και υποεθνικού δημόσιου τομέα. Καταρχάς θα ήθελα να πω, όπως αναφέρει ήδη ο πρόεδρος στην ομιλία του, η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, η ελληνική ΟΤΑ μάλλον, είναι η οργανισμή τοπική αυτοδιοίκηση με το χαμηλότερο χρέος στην Ευρώπη και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, διότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα, οπουδήποτε, ότι υπάρχει υψηλό χρέος παντού σε όλα τα επίπεδα και ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Μα βέβαια είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι αν θέλουμε να ξεκινήσει κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, πρέπει να προέλθει από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι δεν υπάρχει χρέος εκεί και άρα μπορούν να διαχειριστούν τα οικονομικά σωστά. Εν είδη εισαγωγής λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της από το 1981. Είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την οικονομική κρίση. Και φυσικά, αυτό που είδαμε, επειδή είχα συναντήσει και στο παρελθόν με την Task Force για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη αντίδραση ήταν περικοπή όλων των πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν θα έπρεπε να το τελευταίο πράγμα που έπρεπε να κάνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή, η ελληνική κεντρική κυβέρνηση, και γι' αυτό προθυμοποιηθήκαμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη, πριν 2 εβδομάδες, όταν δημοσίευσαν ένα νόμο βάσει του οποίου οι ΟΤΑ έπρεπε να μεταβιβάσουν όλους τους πόρους τους στην Κεντρική Τράπεζα, στο λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν ξέρω ποια ήταν το τελικό αποτέλεσμα, η τελική έκβαση, αλλά εσείς ξέρετε. Η ιδέα λοιπόν ήταν να αναλύσουμε τα οικονομικά δεδομένα των τοπικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να σχεδιαστεί μια νέα εδαφική οργάνωση που θα ευνοεί νέα ανάπτυξη για την Ελλάδα, στηριζόμενη στις τοπικές αρχές. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για να το κάνουμε αυτό, αναλύσαμε δεδομένα και συγκρίναμε την κατάσταση της Ελλάδας με τη γενική κατάσταση στην Ευρώπη με βάση τα στατιστικά δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας για τα έτη 2011-2012 και πιο πρόσφατα μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών, αλλά δεν ήταν εύκολο να είχαμε τα δεδομένα των τελευταίων 2 ετών και λυπάμαι γι' αυτό. Αναλύσαμε λοιπόν τα επίπεδα εσόδων και δαπανών σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο, τις άμεσες επενδύσεις της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ύψος του χρέους σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Φυσικά, όταν λέμε υποεθνικό επίπεδο, εννοούμε και την τοπική αυτοδιοίκηση, μάλλον και τους δήμους και τις περιφέρειες. Που βρισκόμαστε εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, τα γενικά στοιχεία για την Ελλάδα τώρα, αριθμητικά στοιχεία. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ το 2012 ήταν 18.500 ανακάτοικο,
ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 25.000 πάλι ανακάτοικο. Το ποσοστό ανεργίας του 2015 είναι 26%, 51% η ανεργία των νέων, εντάντι 9,8% και 21,2% αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2012 και μάλιστα ίσως να έχει επιδεινωθεί τώρα πια, ήταν περίπου 35% στην Ελλάδα, έναντι 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενη διαφάνεια. Είδαμε επίσης ότι υπήρχε και μία εδαφική αναδιοργάνωση με το πρόγραμμα Καλή Κράτης, το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα πριν την κρίση, και είναι κρίμα που η κρίση, η οικονομική κρίση, είχε επίπτωση στην εφαρμογή του προγράμματος από κάποια στιγμή και έπειτα. Στόχος ήταν να ενταθεί η αποκέντρωση της στην Ελλάδα και να εξυγχρονιστούν τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011, αλλά το πρόγραμμα Καλή Κράτης ήταν ενδιαφέρον, επειδή άλλαξε την κατανομή των αρμοδιοτήτων υπέρ των Δήμων και σε βάρος της κεντρικής διοίκησης. Ταυτόχρονα όμως, λόγω της κρίσης, αναθεωρήθηκαν και μειώθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι για τους Δήμους. Τώρα, έχουμε τα έσοδα σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Το ποσοστό του συνόλου των εσόδων εθνικού δημόσιου τομέα του ΟΕΕ είναι παρόμοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 45% του ΟΕΕ και στην Ελλάδα 42,3% του ΟΕΕ. Λίγο χαμηλότερο, αλλά όχι τόσο πολύ. Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα υποεθνικών εσόδων, 3,3% του ΟΕΕ. Εντυπωσιακό, όταν το συγκρίνουμε βεβαίως υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος όρος είναι 16% του ΑΕΠ. Κατανέμονται λοιπόν σε περιφέρειες και δήμους, 16% του ΑΕΠ κατανέμεται σε δήμους και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περικοπές του προϋπολογισμού που υλοποιήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση το 2010 λόγω της κρίσης οδήγησε στο να παγώσουν οι μεταβιβάσεις και οι υποχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό στον υποεθνικό τομέα στην Ελλάδα, και βλέπετε το γράφημα εδώ πέρα, τη σύγκριση συγκεκριμένα μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βλέπουμε έναν πίνακα ο οποίος μας παρουσιάζει την κατάσταση. Βλέπουμε ότι τα έσοδα του εθνικού και υποεθνικού δημόσιου τομέα, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα λοιπόν είναι με μεγάλη διαφορά τα χαμηλότερα σε υποεθνικό επίπεδο στην Ευρώπη, και χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης και ανατολικής Ευρώπης, συγγνώμη. Η καλύτερη, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Βλέπουμε τα στοιχεία για όλες αυτές τις χώρες όπως Σλοβακία, Σουηδία, Λετωνία, Δανία. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες υστερούν βεβαίως με την Ελλάδα στη τελευταία θέση. Η τοπική φορολογία τώρα στην Ευρώπη, τοπική φόρη μάλλον. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τα στοιχεία του γραφήματος, αλλά είμαι βεβαίως ότι είναι διαθέσιμα τα στοιχεία. Κάναμε λοιπόν αυτό το γράφημα για να δούμε ποιοι είναι διάφοροι τοπικοί φόροι σε διάφορες χώρες, πώς έχει η κατάσταση. Αυτά είναι στοιχεία του 2010, άρα τα πράγματα έχουν αλλάξει ενδεχομένως, αλλά αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που μπορούσαμε να λάβουμε. Δεν θα σχολιάσω πολύ το γράφημα, όμως αν το έχετε στη διάθεσή σας θα δείτε το επίπεδο της τοπικής φορολογίας, το οποίο
επιβάλλεται. The different taxes, οι διαφορετικοί φόροι είναι είτε σε ακίνητη περιουσία, είτε κοινωνικές εισφορές, είτε χορηγίες που λαμβάνουν, χορηγήσεις μάλλον που λαμβάνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τουριστικοί φόροι ή άλλες μορφές φορολογίας. Local taxes in Europe, τώρα, tax τοπική φορολογία στην Ευρώπη και έσοδα από φορολογία. Revenue, τα φορολογικά έσοδα λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβάνουν ταυτόχρονα ίδια έσοδα και φορολογικά έσοδα στα οποία συμμετέχει ακόμη και στην περίπτωση που μια υποεθνική αυτοδιοίκηση δεν έχει πρακτικά καμία αρμοδιότητα στην τροποποίηση του ποσοστού αυτών των ειδικών φόρων. Οι τοπικές λοιπόν αυτοδιοίκησεις αποφασίζουν ποιο είναι το επίπεδο της φορολογίας που θέλουν να επιβάλλουν. Σε κάποιες χώρες, ενώ σε άλλες χώρες, και πιστεύω ότι αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, οι φόροι καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση και δεν υπάρχει καμία ικανότητα, καμία δυνατότητα, συγγνώμη, μεταβολής σε τοπικό επίπεδο. Οι φόροι αυτοί λοιπόν είναι είτε φόροι επί των εσόδων ή φόροι υπεραξίας, φόροι ακίνητης περιουσίας. Για να σας κάνω λίγο να ονειρευτείτε, σε χώρες όπως η Σουηδία, οι φόροι εισοδήματος, εισοδήματος ή ακίνητης περιουσίας στην πραγματικότητα εισπράττονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια μεταβιβάζονται στην κεντρική κυβέρνηση. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι το σύστημα. Τώρα, φόρος ακίνητης περιουσίας είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι όλοι φόροι οι οποίοι που έχουν να κάνουν τη φορολογία οικοπαίδων κτηρίων, άλλων υποδομών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε σε μια άλλη συνάντηση εδώ στην Ελλάδα. Φόρος στα αγαθά και τις υπηρεσίες, δηλαδή όλοι οι φόροι επί προϊόντων και αγαθών όπως ο ΦΠΑ, φόροι εισαγωγής, φόροι κατανάλωσης, φόροι αξιοποίησης ενεργητικού, ενεργητικού, επαγγελματικές και εμπορικές άδειες. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχετε φόρο στα ξενοδοχεία, κάποιο τουριστικό φόρο για τα ξενοδοχεία. Συνήθως είναι, δεν μιλάω για τον ΦΠΑ, δεν μιλάω για τον ΦΠΑ, μιλάω για ένα συγκεκριμένο ειδικό φόρο που χρεώνεται στην διαμονή και αυτό εισπράτεται από την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Άλλοι φόροι επίσης, όπως ο φόρος μισθοδοσίας κλπ. Τώρα, δαπάνες σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Αναλύσαμε το επίπεδο δαπανών του εθνικού δημόσιου τομέα και του εθνικού δημόσιου τομέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα είναι παρόμοιο, το ποσοστό δαπανών του εθνικού δημόσιου τομέα είναι παρόμοιο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα 51,8, Ευρωπαϊκή 49,1 του ΑΕΠ. Πολύ κοντινά τα ποσοστά, αλλά η διαφορά βεβαίως είναι ότι το ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο από τις άλλες χώρες. Οι δαπάνες του εθνικού δημόσιου τομέα στην Ελλάδα είναι μόλις 3,1% του ΑΕΠ και 5,9% των εθνικών δημόσιων δαπανών, ενώ ο μέσος όρος δαπανών του δημόσιου εθνικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 16,7%. Σε σύγκριση λοιπόν με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι άκρως κεντροποιημένη ως προς τις δαπάνες της. Στην υπόλοιπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος είναι περίπου 17% του ΑΕΠ και 34% των εθνικών δημόσιων δαπανών πραγματοποιούνται σε υποεθνικό επίπεδο. Δηλαδή, μιλάμε για διαφορά 20 υποσχεσιών μονάδων. Οι φόροι οι οποίοι κατανέμονται στην τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότεροι με την εξαίρεση της Κύπρου και της Μάλτας, όμως στις υπόλοιπες όλες χώρες είναι πολύ υψηλότερη. Έπειτα έχουμε αυτό το γράφημα που μας δείχνει την κατάσταση σε όλες τις χώρες και βλέπουμε ότι και εδώ οι χώρες που είναι πιο ομοσπονδιακές, αν
θέλετε, οι πιο αποκεντρωμένες παρουσιάζουν δαπάνες σε υποεθνικό επίπεδο πολύ ψηλότερες από ό,τι στις υπόλοιπες. Με πρώτες να έρχονται Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία που είναι ομοσπονδιακό κράτος, Αυστρία που είναι ομοσπονδιακό κράτος και μετά οι χώρες οι οποίες υπολείπονται είναι αυτές που είναι πλέον κεντροποιημένες. Μία άλλη διαφάνεια τώρα σχετικά με το δημόσιο τομέα και τον υποεθνικό δημόσιο τομέα και τις άμεσες επενδύσεις συγκεκριμένα στα δύο αυτά επίπεδα. Οι άμεσες επενδύσεις δημοσίου τομέα είναι οι άμεσες επενδύσεις του δημόσιου τομέα είναι μικρότερες στην Ελλάδα, είναι 1,9% του ΟΕΠ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 2,3% λόγω της κρίσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές δημόσιες δαπάνες, οι άμεσες επενδύσεις της κεντρικής κυβέρνησης είναι μικρότερες, χαμηλότερες στην Ελλάδα από τις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως, οι άμεσες επενδύσεις της εθνικής τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ μικρότερες στην Ελλάδα, 0,6% του ΟΕΠ από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι 1,5% του ΟΕΠ. Και όλα αυτά γίνονται βεβαίως λόγω της έλλειψης δυνατότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης να αναπτύξει και να προβεί στις δικές της επενδύσεις. Τώρα, το χρέος τώρα του εθνικού και υποεθνικού δημόσιου τομέα. Το κρατικό χρέος στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, είναι 170,6% του ΟΕΠ. Φυσικά αυτό είναι το υψηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό οφείλεται βεβαίως στην οικονομική κατάσταση. Αλλά το χρέος στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 82,5% του ΟΕΠ. Το χρέος του υποεθνικού δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και μιλάμε για τους δήμους και τις περιφέρειες είναι 0,9% του ΟΕΠ και 0,5% του δημόσιου χρέους, πολύ χαμηλότερο από εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 που είναι 12,4% του ΟΕΠ περίπου και 15,1% του δημόσιου χρέους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει δυνατότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση να αναπτυχθεί και να παρουσιάσει επενδυτικές πολιτικές και πολιτικές ανάπτυξης που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη εάν δούμε το, αν συγκρίνουμε το κρατικό χρέος της σχετικής κυβέρνησης με αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συμπερασματικά λοιπόν και στη συνέχεια μεγάλη χαρά θα απαντήσω στα ερωτήματά σας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη του 2011 οδήγησε σε νέες αρμοδιότητες για τους ελληνικούς δήμους και τις περιφέρειες, αλλά οι περικοπές του προϋπολογισμού που εφαρμόστηκαν στη συνέχεια από την κεντρική κυβέρνηση περιόρισαν τις χρηματικές μεταβιβάσεις, μάλλον της κεντρικής κυβέρνησης προς τον υποεθνικό τομέα. Οι πόροι των ελληνικών και των περιφερειακών αρχών είναι οι χαμηλότεροι στην Ευρώπη. Οι χαμηλοί πόροι σε συνδυασμό με τις νέες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στις τοπικές αρχές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα για την προκειμένου οι τελευταίες να μπορέσουν να εκτελέσουν αποτελεσματικά καθήκοντά τους και να βελτιστοποιήσουν τις αρμοδιότητές τους. Στην Ελλάδα το υποεθνικό χρέος είναι χαμηλό σε σύγκριση με το χρέος σε εθνικό επίπεδο λόγω της μείωσης των δαπανών. Αυτό αποδεικνύει ότι το σημαντικό χρέος του εθνικού δημόσιου τομέα της Ελλάδας δεν προκλήθηκε από τις υποεθνικές αρχές αλλά από την ίδια την κεντρική κυβέρνηση. Οι ελληνικές τοπικές αρχές είναι από την αρχή της οικονομικής κρίσης οι τελευταίοι προμαχώνες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που απειλεί την Ελλάδα, μπορούν να δώσουν μια όθηση στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται να ενδυναμωθεί το επίπεδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αυτονομίας τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να ζητάμε περισσότερα χρήματα από την κεντρική κυβέρνηση. Φυσικά είναι σημαντικό να έχουμε πόρους, αλλά αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι να έχουμε πόρους οι οποίοι
οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι και πάγια, κατανέμονται πάγια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε η κεντρική κυβέρνηση να μην μπορεί να αυξομειώνει αυτό το ποσό πόρων. Αυτό θα μπορούσε να είναι μέσω της φορολογίας, δηλαδή να αποφασίσει η κεντρική κυβέρνηση ποιους φόρους θα μπορούσε να αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορεί να καταστρώνει τις δικές της πολιτικές και να μην επηρεάζεται βεβαίως από αλλαγές σε κεντρικό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένω, δηλαδή να έχετε τα δικά σας έσοδα για τα οποία θα φέρετε την ευθύνη και θα έχετε και τη δυνατότητα να τα προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες στο τοπικό επίπεδο. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου. Και βεβαίως, αυτό είναι μια πρώτη, αν θέλετε, εργασία. Συμφωνούμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε μακροπρόθεσμα για να δούμε πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε καλύτερα να αναπτύξετε επιχειρήματα, πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι υπάρχει ένα αίτημα από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ για αυτό το 10% από το πακέτο Juncker των 35 δις. Είναι κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε και βεβαίως αν πείσουμε τους φίλους μας στις Βρυξέλλες ότι η λύση για την Ελλάδα είναι η υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε θα έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τον Φρεντερί Βαλιέ, τον Γενικό Γραμματέα της CMR, που νομίζω μέσα από την ομιλία του και την παρουσίαση στοιχείων έγινε αντιληπτό ότι στην Ελλάδα όχι μόνο είμαστε η αυτοδιοίκηση η λιγότερη χρεωμένη συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου αυτό δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, σε μια χώρα που είναι χρεωμένη, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης όταν μας δώσουν τους κατάλληλους πόρους και τις κατάλληλες αρμοδιότητες. Η ωριμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι είναι ένας σταθερός πυλώνας ανάπτυξης και ίσως και ένας πυλώνας όπου μπορεί σίγουρα να αποτελέσει εφαλτήριο δάκτυσμα για το μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσία του, όπως είπα και στην αρχή στην ομιλία μου, το Φρεντερίκ. Να πω ότι με την στήριξη όλων μας είμαι σίγουρος ότι άξια θα παραμείνει σε αυτή την σημαντική θέση για την Ευρώπη της αυτοδιοίκησης, και εμείς τουλάχιστον είμαστε κοντά του και σίγουρα θα μπορέσουμε όλοι μαζί κάτι καλύτερο να προσφέρουμε για την Ευρώπη και μέσα από αυτό κάτι καλύτερο και για την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε, Φρεντερίκ. Θα ήθελα, εάν υπάρχουν μετά από την τοποθέτηση του κυρίου Καστρινού κάποιες ίσως ερωτήσεις στο σύνολο και της παρουσίασης, Φρεντερίκ, δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση σε αυτό, μετά να πάμε και στις ερωτήσεις και τις ενδεχόμενες απαντήσεις. Άρα λοιπόν,